Εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις, λέει, λατιμένες υποδομές και σωροί σκουπιδιών συνθέτουν το σκηνικό που αντικρίζει κανείς σήμερα στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών. Μια εικόνα ικτρής εγκατάλειψης, με το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών της να έχει κλαπεί ή καταστραφεί. Εδώ κάποτε ήταν η πυροσβεστική υπηρεσία της Αμερικανικής βάσης. Εικόνες εγκατάλειψης σήμερα στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, σε ένα μέρος που άλλοτε έσφιζε από ζωή. Okay. Now we're gonna go eat. Everybody else is already in there. We're gonna go to the burger bar and... Ένα ερασιτεχνικό βίντεο από Αμερικανό στρατιώτη που έμενε εκεί αποτυπώνει την τότε μικρή πολιτεία που υπήρχε στην Αμερικανική βάση Γουρνών. Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες για την Ελλάδα εκείνης της εποχής, σπίτια, καταστήματα, εστιατόρια, κινηματογράφος, νοσοκομείο, μία μικρή καλά εξοπλισμένη πολιτεία ήταν που έσφιζε από ζωή. Αμερικανοί στρατιώτες με τις οικογένειές τους, πολιτικό προσωπικό και πολλοί κριτικοί εργαζόμενοι σε διάφορα πόστα συνέθεταν το μικρό κόσμο της βάσης, με πληθυσμό που έφτασε μέχρι και τα 3.500 άτομα. Τίποτα δεν προμήνυε τότε την εικόνα εκτρής εγκατάλειψης που θα έμελε να είχε η βάση λίγα χρόνια μετά το κλείσιμό της τον Ιούνιο του 1994, όταν και παραδόθηκε στο δημόσιο. Έπειτα από 40 χρόνια περίπου, η Αμερικανική βάση των Γουρνών έχει περάσει την ιστορία ως Αμερικανική βάση. Από σήμερα έχει περάσει στα χέρια της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και για όσο διάστημα θα χρειαστεί μέχρι να φτάσουμε στην οριστική της αξιοποίηση. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα αξιοποιηθεί αυτή η έκταση 780 στρεμμάτων. Ωστόσο, μια ιστορική στιγμή, ένα ιστορικός κύκλος κλείνει στο σημείο αυτό για το Ηράκλειο και για την Αμερικανική βάση, την πρώην πλέον Αμερικανική βάση των Γουρνών. Ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση της έκτασης της πρώην Αμερικανικής βάσης και η βολιδοσκόπηση των υποψήφιων επενδυτών θα ξεκινήσει στις αρχές του 2020. Το κομμάτι της πρώην Αμερικανικής βάσης πρέπει να τύχει πλέον αξιοποίησης. Η παρακμή, η αναξιοπρέπεια και η αναξιοποίητη περιουσία του δημοσίου εδώ και πολλές δεκαετίες, άνω των 25 ετών, δεν περιποιεί τιμή. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να υπάρχει αξιοποίηση. Το σχέδιο ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στα πρότυπα του ελληνικού και περιλαμβάνει από εμπορικά κέντρα, θεματικά πάρκα και σύνθετα τουριστικά καταλήμματα μέχρι την δημιουργία μαρίνας και την εγκατάσταση καζίνο. Ένα μικρό ελληνικό προβλέπεται να γίνει η πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, με την αξιοποιήσιμη έκταση να είναι 345 στρέμματα. Η θέση δική μας για καζίνο που θα προσελκύσει ένα υψηλό τουρισμό είναι υπέρ να γίνει ένα καζίνο στην Κρήτη. Είναι ευθύνη της πολιτείας να επιλέξει το καταλληλότερο μέρος για να δώσει όλα αυτά τα ωφέλη που δίνει ένα καζίνο υψηλών προδιαγραφών. Στο πέρασμα των χρόνων, οι φωνές της τοπικής κοινωνίας για αξιοποίηση της έκτασης προς όφελός της έπεφταν στο κενό.